Επαναστατικό 2014 με όρους αγοράς, καθώς η πιθανότητα για ακραία γεγονότα έχει σημαντικά μειωθεί για το 2013. Η ανησυχία τους είναι η φωνή του λαού σε όλον τον κόσμο, όπως την ονομάζουν. Ο λαός λοιπόν που δεν αποκομίζει κανένα όφελος αποτελεί κίνδυνο για το επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον. Το συμπέρασμα, καθώς όλο και περισσότερες κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν έντονη πίεση να ανταποκριθούν στη λαϊκή δυσαρέσκεια και να παράξουν βιώσιμα οικονομικά ωφέλη για ολόκληρη την κοινωνία, η φωνή του λαού παραμένει μια υπολογίσιμη δύναμη και ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για το μέλλον. Και επειδή ο κύριος Υπουργός αναφέρθηκε σε μελέτες οι οποίες λένε ότι πηγαίνουμε καλά, εγώ θα του αντιπαραθέσω δηλώσεις αξιωματούχων, όπως Άξελ Βέμπερ, πρόεδρος της UBS: «Δεν έχουμε λόγο να ενθουσιαζόμαστε από την ανάκαμψη, καθώς η υπαριθμόν μία πρόκληση, αν μιλήσεις με ανθρώπους στον δρόμο, είναι η ανεργία». Πρόεδρος Παγκόσμιας Τράπεζας, στα πλαίσια του Davos του 2014, είπε: «Στη Νότια Ευρώπη κινδυνεύουμε να χάσουμε μια ολόκληρη γενιά. Η ανεργία και ειδικά η ανεργία των νέων ήταν ο γορίλας στο σαλόνι του Davos». Bloomberg κατηγορεί την Eurostat για Eurostatistics, ότι δηλαδή κρύβει 12 εκατομμύρια ανέργους. Πώς? Βάζοντας αυτά τα 12 εκατομμύρια αυθαίρετα στον ανενεργό πληθυσμό. Κάνει τους ανέργους από 31 εκατομμύρια 19. Ράιντερ, πρόεδρος Διεθνού Οργανισμού Εργασίας: «Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του 2013 υπήρχε πολλή συζήτηση σχετικά με την ανάγκη σταθεροποίησης της οικονομικής ανάκαμψης. Φέτος φαίνεται να έχουμε μετακινηθεί προς τα εμπρός σε αυτό το μέτωπο, ενώ όσον αφορά την καταπολέμηση της ανεργίας και της ανισότητας, εξακολουθούμε να υστερούμε». Αυτά είναι δηλώσεις αξιωματούχων, οι οποίες προφανώς είναι σε αντιδιαστολή με αυτά που εσείς λέτε. Να σας πω για τα προγράμματα τα οποία χρησιμοποιείτε. Σε ολόκληρη την υπόλοιπη Ευρώπη, τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι για την κατάρτιση των ήδη εργαζομένων, οι οποίοι μετά το τέλος, το πέρας του εξαμήνου, επαναπροωθούνται στην αγορά εργασίας με το μισθό που είχαν πριν. Και όχι για να καλύψουν για να μειώσουν τον ρυθμό ανάπτυξης. Εσείς διαστρεβλώνετε ακόμα και αυτά τα προγράμματα για να μπορέσετε να φανείτε καλοί και να μειώσετε την ανεργία. Δεν μας απαντήσατε, κύριε Υπουργέ, για το ΚΕΠΕ, το οποίο, όπως σας ανέφερα, λέει ότι δεν θα πρέπει να για την κατάργηση του κατώτατου μισθού, όπως επίσης και για την μελέτη που εσείς, το ίδιο το Υπουργείο, μισό λεπτά κυρία Πρόεδρε, τελειώνω, το ίδιο το Υπουργείο έχετε χρηματοδοτήσει μέσω ΕΣΠΑ με 600 εργοδότες. Την θάψατε την έρευνα. Τα δύο βασικά χαρακτηριστικά είναι ότι οι εργαζόμενοι που δηλώνουν τώρα άνεργοι, το 92% αυτών δηλώνουν ότι δουλεύουν σε μαύρη εργασία τώρα. Και το δεύτερο, ότι το ποσοστό προσλήψεων των 600 αυτών εταιριών σε εργαζόμενους κάτω των 25 ετών είναι 0%. Χάρηκα με την τοποθέτηση του κύριου Λοβέρδου και θα χρησιμοποιήσω, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, θέλω να χρησιμοποιήσω την επαγγελματική την ιδιότητα ως καθηγητή νομικής. Κύριε Λοβέρδο, δεν είναι εδώ. Η καταβαράθρωση του νομικού πλαισίου υπεράσπισης των εργοδοτών δεν είναι ένα θεμελιακό ζητούμενο για να μπορέσουμε να ανασχέσουμε την ανεργία? Δηλαδή, το εργατικό δίκαιο δεν προστάτευε τους εργαζομένους? Και τελειώνω με το εξής. Επειδή λοιπόν δεν... Κλείστε. Τελειώνω. Κλείστε, παρακαλώ. Εσείς μιλήσατε 12 λεπτά. Ναι. Όχι, κύριε Μπάρκα, σας παρακαλώ. Επειδή μία μας λένε ότι έχουμε πρόγραμμα και μία μας λένε ότι δεν έχουμε πρόγραμμα, εγώ θα καταθέσω τις προτάσεις από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στα πρακτικά και θέλω να ευχηθώ στην κυρία Βούλτευση καλό κουράγιο. Στην κυρία Βούλτευση, γιατί δεν το κατάλαβα? Έχει κουράγιο. Λοιπόν, εντάξει, εντάξει.